Εκλογή. Πριν μας προσκαλέσει να λάβουμε το φως της Αναστάσεως, μας έχει προετοιμάσει κατά την περίοδο της νηστείας να καθάρουμε τους εαυτούς μας με την καλλιέργεια των αρετών, με τον προσωπικό μας αγώνα, με την εξομολόγηση και τη μετάνοια, με την προσευχή και τις ακολουθίες, με την κατάληξη και την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού και έτσι μετά πίστεως και ευλαβίας να ακολουθήσουμε τον Κύριο στην πορεία της θυσίας Του, στο πάθος, στη σταύρωση και την ταφή Του και να αξιωθούμε να αντικρίσουμε και την Ανάστασή Του. Με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας και τα εξής. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, γύρω στις 7 το βράδυ, θα γίνει η υποδοχή του Αγίου Φωτός στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος. Φέτος, το Άγιο Φως θα το μεταφέρω εγώ προσωπικώς εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος από τα Ιεροσόλυμα και στις 8 το βράδυ θα το υποδεχθούμε στο Ιερό Προσκύνημα του Χριστού στα Σπάτα με σύντομη τελετή. Για το λόγο αυτόν και καλούμε τους ιερείς των ενοριών μας με αντιπροσωπευτική συνοδεία πιστών να προσέλθουν με κατάλληλα προευτρεπισμένα φαναράκια προκειμένου να λάβουν το Άγιο Φως και να το μεταφέρουν σε όλες τις ενορίες, τα εκκλησάκια και τα σπίτια. Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας προτρέψω τη νύχτα της Αναστάσεως να παραμείνουμε όσοι και για όσο μπορούμε στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου. Η Ανάσταση δεν τελειώνει με τον Χριστό Ανέστη, αλλά ο εορτασμός της αρχίζει μόλις το ψάρουμε. Ας κανονίσουμε από τώρα έτσι το πρόγραμμά μας, ώστε να ζήσουμε και τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και την ελπίδα της δικής μας Ανάστασης. Και φέτος την Κυριακή του Πάσχα θα περιέλθω τα κημητήρια της Μητροπόλεως μας, προκειμένου να τελέσω αρχιερατικό αναστάσιμο τρισάγιο, κυρίως υπέραν απαύσεως προσφάτως κοιμηθέν των αδελφών μας, ιδίως νεωτέρων ατόμων, παιδιών, συζύγων, αδελφών, κατά στο κοροπή στο νέο κημητήριο, 11 παρέλτατο το πρωί. Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στις 6:30 το απόγευμα, στο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπάτων θα έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης. Θα ακολουθήσει κέρασμα στο Επισκοπείο. Σας περιμένω να ανταλλάξουμε τον ασπασμό της Αναστάσεως και να σας προσφέρω ως Πασχάλιο ευλογία το κόκκινο αυγό. Θα κλείσω με δύο λόγια για τον καθιερωμένο πλέον έρανο της Γαλιλαίας. Οι περισσότεροι ασφαλώς γνωρίζετε ότι με την ευθύνη της Μητροπόλεως μας λειτουργεί η πρότυπη και μοναδική στην Ελλάδα μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία, που συντονισμένα και ολιστικά αγκαλιάζει καρκινοπαθείς προχωρημένου σταδίου και ασθενείς που πάσχουν από τη φοβερή ασθένεια του κινητικού νευρώνα. Ήδη η Γαλιλαία συμπλήρωσε 9 χρόνια λειτουργίας, έχοντας προσφέρει αγάπη, ανακούφιση, συμπαράσταση και φροντίδα σε περισσότερους από 950 αδελφούς μας ασθενείς και τις οικογένειές τους μέσω προγράμματος κατοίκων φροντίδας Κέντρου Ημέρας από δε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους με τη λειτουργία πρότυπου ξενώνα στα Σπάτα, τέλεια εξοπλισμένου, ομορφότερου ίσως και από τα σπίτια μας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν από μία διεπιστημονική ομάδα 36 γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτού, εργοθεραπευτού και ιερέων που τους συμπαρίστανται ποικιλοτρόπως 120 εκπαιδευμένοι εθελοντές. Αυτό που κυριαρχεί είναι η διάθεση προσφοράς, η αγάπη, η καλοσύνη, η θαυμαστή επιστημονική και τεχνολογική επάρκεια, ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο καρδιακό και ζεστό μπορεί κανείς να φανταστεί. Η Γαλιλαία είναι έργο όλων μας, όχι μόνο διότι όλοι μπορεί να χρειαστούμε κάποτε τη βοήθειά της,
αλλά και διότι όλοι έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στο θαύμα αυτό της αγάπης. Η λειτουργία της εξασφαλίζεται από τη συνδρομή περισσότερων από 5.000 χορηγών και δωρητών, οι οποίοι προσφέρουν άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο από το ειστέρημα ή το περίσευμά τους. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της ξεπερνάει το 1.100.000 ευρώ, ένα σημαντικό ποσοστό του οποίου καλύπτεται από τις δύο δισκοφορές και την δωροαγορά που κατέτος διενεργούμε. Συγχωρέστε με, αδελφοί μου, που διαταράσω την κατάνοιξη και διακόπτω την προσευχή σας. Το να ζητούμε χρήματα στην ώρα της λειτουργίας, μάλιστα τέτοια μέρα, σίγουρα δεν ταιριάζει. Το να προσφέρουμε όμως όσοι και όσο μπορούμε μέσω μιας συνάξεως είναι ιερό και ευλογημένο συμπλήρωμα της λατρείας, γι' αυτό και το τολμώ διακριτικά. Ας καταθέσει ο καθένας μας την εισφορά της αγάπης του, σίγουρος ότι ο Θεός θα μας το ανταποδώσει πολλαπλάσια. Εγώ δε ως ευλογία και ένδειξη ευγνωμοσύνης θα αντιπροσφέρω όπως κάθε χρόνο λαμπάδες από αγνό με λισοκέρι σε όλους καθ' όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς όπου κατά το πρόγραμμα το χωροστατώ. Ο Θεός να σας ευλογεί, αδελφοί μου, σας εύχομαι καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα. Ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Αγία.